Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κόσμου και κορυφαίο ψυχογράφημα της ανθρώπινης ύπαρξης και ηθικής, το έργο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, «Έγκλημα και τιμωρία», διασκέβασε ο Θανάσης Τριαρίδης και ανέβηκε αυτό το χειμώνα στο θέατρο Πορεία. Ο Θανάσης Τριαρίδης ασχολείται με αρκετά λογοτεχνικά είδη, μυθιστόρημα, διήγημα, θέατρο πολύ, ποίηση και παραμύθι. Από το 2000 έχει εκδώσει ίσως και νωρίτερα. Θα μας το πει και ο ίδιος όμως. Περισσότερα από 60 βιβλία, πολλά θεατρικά έργα, ποίηση, αφηγήματα, δοκίμια. Όλα τα κείμενά του είναι διαθέσιμα ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Κύριε Τριαρίδη, διορθώστε με σε σχέση με τα βιβλία σας. Είναι πολλά τα βιβλία. Μάλιστα, αν κάθε θεατρικό έργο θεωρείται βιβλίο, τότε γίνονται πολλά, που ίσως ξεπερνούν τα 60. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι καθαρά ιδιοσυγκρασιακό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν πάρα πολύ, αλλά δεν έχει ποιότητα η δουλειά τους. Υπάρχουν και κάποιοι. Δεν θέλετε να πείτε κάτι για εσάς με αυτό που λέτε, όχι. Όχι. Γενικά, εγώ είμαι φλίαρος. Εάν είναι κανείς φλίαρος, γράφει και πολλά βιβλία. Ωραία. Ελάτε. Καλησπέρα στους ακροατές σας, να πω. Μονάχα λίγο να είστε σταθερός, γιατί το κινητό λίγο χάνει κάποιες στιγμές. Λοιπόν, έχετε κάνει τη διασκευή στο πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του Ντοστογεύσκη, «Έγκλημα και τιμωρία», το οποίο ανέβηκε στο θέατρο Πορεία αυτό το χειμώνα. Ο Ρασκόλνικοφ, το κεντρικό πρόσωπο, παρουσιάζεται από σας διαχρονικός και συμβολικό πρόσωπο, ναι. Κοιτάξτε, ο Ρασκόλνικοφ είναι ένα από τα κρίσιμα δαχτυλίδια της κλεψίδρας του πολιτισμού, του παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι ο Άμλετ, είναι ο Ειδίποδας, είναι ο Ρασκόλνικοφ. Είναι πιθανώς το σημαντικότερο μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ. Το «Έγκλημα και τιμωρία» είναι ένα πολιτισμικό όριο με το οποίο δεν αναμετριέται κανείς μόνο όταν επιχειρεί να το μεταγράψει σε θέατρο. Εγώ προσωπικά έχω γράψει τουλάχιστον 5 θεατρικά έργα που μιλούν για το ίδιο διακύβευμα. Ο Μέγκελε, το Lebensraum, το Fraternité, προηγούμενα έργα μου, τι ήταν? Ήταν η αγωνία να αναμετρηθώ με αυτό το μεγάθεμα. Τώρα κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που παλεύει κανείς να περάσει στη θεατρική σκηνή ετούτη την ιστορία ξανά, βάζοντας και κάτι από τον εαυτό του. Ναι. Στο σημείωμά σας γράφεται στον Ρασκόλνικοφ συναντιούνται ο Χριστός με τον Διάβολο, ο Άμλετ με τον Υπεράνθρωπο, ο Δον Ζουάν με τον Γκρέγκορ Σάμψα, είναι ο ήρωας από τη μεταμόρφωση του Καμί. Αυτά αναφέρεται στο σημείωμά σας. Είναι όλα αυτά. Είναι αυτό και ακριβώς. Σκεφτείτε ότι ο Ντοστογεύσκη γράφει το «Έγκλημα και τιμωρία» στα 1865-66 και με τον φοβερό χειμώνα για αυτόν, για τον ίδιο. Και ακόμη δεν έχει διατυπωθεί η θεωρία του υπερανθρώπου του Νίτσε. Θα διατυπωθεί 20 περίπου 17 χρόνια αργότερα στο «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα». Και όμως ο Ρασκόλνικοφ διατυπώνει την υπερανθρωπική θεωρία. Λέει ότι εφόσον μπορώ να κάνω έναν φόνο, θα τον κάνω. Είναι στη φύση μου. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, αλλά ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος δεν έχει καμία ιδέα περί φιλοσοφίας και ο οποίος γράφει ένα μυθιστόρημα για το οποίο έχει πληρωθεί την προκαταβολή και το γράφει χωρίς να βλέπει τα χειρογραφά του, κατευθείαν στέλνει προς δημοσίευση κεφάλαιο-κεφάλαιο, ουσιαστικά συλλαμβάνει και τον υπεράνθρωπο του Νίτσε και την ψυχαναλυτική θεωρία και το μεγάλο διακύβευμα της ανθρώπινης κακίας, το οποίο φτάνει μέχρι το Auschwitz. Μάλιστα, ναι, γιατί πραγματικά αναφέρεται και αυτό, όπως επίσης και ο ρόλος έκπληξη του Ντοστογεύσκη στο μέλλον. Όχι, η δικιά μου ανάγνωση, αλλά αυτό είναι η δικιά μου ανάγνωση, περνάει μέσα από τους θαλάμους αερίων. Ο Ρασκόλνικοφ συνεχώς ονειρεύεται τους θαλάμους αερίων. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Αλλά θα πω για τον Ντοστογεύσκη, καταθέτοντας και τον θαυμασμό μου για αυτόν τον αδιανόητο συγγραφέα. Ο Ντοστογεύσκη, ξέρετε, όταν έγραφε θεωρούνταν ένας καλός Ρώσος συγγραφέας. Όταν πέθανε θεωρούνταν ένας κλασικός Ρώσος συγγραφέας. Στον 20ο αιώνα θεωρείται ένας μεγάλος Ευρωπαίος συγγραφέας. Και έτσι, όταν
όταν μετά το 1945 μπαίνουν τα σοβιετικά τάγκ στο Auschwitz και η ανθρωπότητα βλέπει τι έγινε στο Auschwitz, φωνάζουμε τον Ντοστογεύσκη για να μας δώσει απαντήσει τι συνέβη εκεί πέρα, πώς είναι δυνατόν ο πολιτισμένος κόσμος να έφτιαξε αυτόν τον όλεθρο. Και εκεί ξαφνικά είπαμε, όχι παιδιά, ο Ντοστογεύσκη είναι ο πιο μεγάλος από όλους. Δεν το είπα εγώ, έτσι, ο Καμί το λέει πρώτος, κάνοντας το ίδιο στην μεταγραφή των δαιμονισμένων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος είναι διαρκώς ερχόμενος. Όταν έγραψε αυτά που έγραψε, δεν υπήρχε στην ανθρωπότητα η συζήτηση περί ανθρώπινης αυτοκαταστροφής, ότι ο άνθρωπος θα καταστρέψει το περιβάλλον, θα καταστρέψει τον εαυτό του, θα καταστρέψει τη ζωή. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και φυσικά ο Ντοστογεύσκη δεν τα ήξερε. Ούτε ήξερε για την τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί επίσης να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αλλά τα βιβλία του γι' αυτό μιλάνε. Πραγματικά. Υπό αυτή την έννοια είναι ένας συγγραφέας του ερχόμενου καιρού, ο Ντοστογεύσκη. Η κεντρική πράξη του Ρασκόλνικοφ, εκτός από το ότι μας θυμίζει τον υπεράνθρωπο, είναι μια πράξη αλτρουισμού. Κοιτάξτε, η κεντρική πράξη του Ρασκόλνικοφ είναι η εξής. Ο Ρασκόλνικοφ διατρέχεται από την αίσθηση μιας ηθικής αποστολής. Προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τον εαυτό του από μια ηθική αποστολή. Απλώς η αποστολή αυτή, στην άκρη της λέει ότι η Γριά Τοκογλύφος, η Αλιώνα Ιβάνοφνα, την οποία σκοτώνει είναι, για να αναφέρουμε. Είναι ακριβώς. Είναι μια ψήρα, είναι ένα ελεηνό χαμερπές υποκείμενο. Έχω το δικαίωμα να την σκοτώσω. Να της ανοίξω το κεφάλι με τον παλτά. Και εκεί θεωρεί ότι προσφέρει μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Η τρομερή διαδρομή του εγκλήματος είναι όταν καταλαβαίνει ο Ρασκόλνικοφ ότι σκοτώνοντας την Αλιώνα Ιβάνοβνα σκοτώνει ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, αλλά σκοτώνει και ένα κομμάτι του εαυτού του. Αυτό είναι που δεν μπόρεσε να καταλάβει ο ναζισμός και προσχώρησε έτσι στο απόλυτο κακό, διότι και ο ναζισμός σου κατέβασε τη θεωρία ότι θα καθαρίσω τους Εβραίους από την ανθρωπότητα. Εκείνη την ώρα δεν μπόρεσε να αισθανθεί ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει το καλό και το κακό με όρους απόλυτους μέσα στην ανθρωπότητα, έτσι, ώστε να το εκαθαρίζει ως γιατρός που αφαιρεί έναν όγκο από το σώμα. Είναι τρομερό το διακύβευμα που θέτει ο Ντοστογεύσκη, και δεν το θέτει μόνο στον Ηλίθιο, απλώς στον Ηλίθιο πρωτοεμφανίζεται και πρωτοεμφανίζεται τόσο εμφαντικά, και το οποίο στη συνέχεια το βλέπουμε να έρχεται ξανά και ξανά, ειδικά στις μεγάλες εκατόμβες του ερχόμενου από τον Ντοστογεύσκη αιώνα. Ναι. Το βιβλίο σας, η διασκευή δηλαδή του θεατρικού έργου, πώς εισπράτεται από το κοινό του θεάτρου Πορεία? Κοιτάξτε, ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με ενδιαφέρει η άμεση πρόσληψη. Με ενδιαφέρει τι κατατίθεται μέσα στην πορεία των ιδεών. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με τα βιβλία μου. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παράσταση, την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Τάρλου στο θέατρο Πορεία. Ωστόσο, εμένα δεν με ενδιαφέρει το γεμάτο θέατρο ή το ευπόλυτο βιβλίο. Γενικότερα με ενδιαφέρει τι κατατίθεται μέσα στο νου του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό εγχάραξης, ώστε να μπορεί να τον μετατοπίσει. Δηλαδή, δεν γράφω βιβλία για να διασκεδάσω τον κόσμο. Γράφω βιβλία όχι, για όχι, αυτό να το έχουμε ελέγξει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είμαι και καλός σε αυτό. Γράφω βιβλία για να μετατοπίσω τον εαυτό μου, να κατανοήσω τον εαυτό μου και ενδεχομένως σε αυτό το ταξίδι να συνδιαλεχθώ και με άλλους ανθρώπους που γυρεύουν τούτη τη μετατόπιση. Πιο πολύ με ενδιαφέρει τι θα συμβεί σε έναν άνθρωπο που βλέπει τώρα μια παράσταση, τι θα συμβεί αν μετά 10 χρόνια αυτή η παράσταση έχει αφήσει ένα ισχυρό στίγμα, ώστε να τον οδηγεί σε μια συζήτηση περί του ποια είναι η ανθρώπινη μας φύση και πώς, σε πάση περιπτώσει, στεκόμαστε σε αυτήν την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης φύσης. Ναι, έτσι. Στο έργο το δικό μου, στο Ντοστογεύσκη. Ναι, το καταλάβω. Στη δική σας διασκευή, στη δική σας διασκευή, επέμβαση, έτσι όπως τοποθετείτε. Με μεγάλη ένταση το ζήτημα του σκοτώνουμε για να φάμε, ας πούμε.
Οι άνθρωποι είναι ένα είδος, το ανθρώπινο είδος, σκοτώνει για να φάει. Την ίδια ώρα είναι το μόνο είδος που έχει δυνατότητα να αναπτύξει ηθική σκέψη και να αξιολογήσει αυτή του την πράξη. Ναι. Και τιμωρείται. Ενώ ναι, ένα ζώο δεν θα τιμωρηθεί. Ένα άνθρωπο θα τιμωρηθεί. Ναι. Ακριβώς. Και εκεί αρχίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δικό μου μυαλό. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε, εγώ λέω ότι ο Ντοστογεύσκη είναι μια θριαλίδα, μια εκπληκτική θριαλίδα για να προσπαθήσουμε να πάμε παρακάτω. Τουλάχιστον έτσι τον κατανοώ εγώ. Τουλάχιστον μέσα από τη δική σας, μέσα από τη διασκευή έτσι όπως κάνατε στο έργο του Ντοστογεύσκη, έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί να απασχολήσουν, να καρπίσουν, να αποδώσουν στους θεατές. Αυτός είναι ο στόχος, να ανοίγουμε συζητήσεις, να ανοίγουμε συζητήσεις ουσιώδεις. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές μου λένε, αχ λέει, δεν ξέρεις, απίλαψα το έργο σου, όχι μόνο στο έγκλημα και τιμωρία, και γενικότερα. Και εμένα με πιάνει σύγκριο, λέω απέτυχα. δεν γράφουμε δεν είναι έργα, απόλαυση, ναι. Ναι, για να τα απολαύσει ο άλλος. Mm-hmm. Προσπαθώ τουλάχιστον εγώ να φτιάξω ένα σύμπαν όπου να μπορούν τα πράγματα να ειδωθούν αλλιώς, να ειδωθούν ανάποδα. Είναι μεγάλη φιλοδοξία αυτό και ελαφρώς ναρκισιστική φιλοδοξία. Αλλά αυτό προσπαθώ. Όμως έχει ευγενικό στόχο, οπότε... Ναι, ο σκοπός είναι ευγενικός. Νομίζω ότι είναι ευγενικός, ναρκισιστικός ενδεχομένως ως ένα βαθμό, αλλά και ευγενικός. Και σε κάθε περίπτωση η αποτυχία, γιατί συνήθως όταν βάζει τέτοιου είδους προσανατολισμό, η αποτυχία είναι βέβαιη. Αλλά είναι μια γλυκιά αποτυχία. Πολύ γλυκιά. Ετοιμάζεται κάποιο καινούριο θεατρικό, μετάφραση, διασκευή ή κάποιο άλλο βιβλίο αυτόν τον καιρό? Κοιτάξτε, γράφετε συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Εγώ γράφω πολύ. Είναι ένα προνόμιο των ανθρώπων του καιρού μας να έχουν τη δυνατότητα να γράψουν πιο πολύ, να εκδώσουν πιο εύκολα τη δουλειά τους συχνά και διαδικτυακά. Στο ίδιο κλίμα με το έγκλημα και τιμωρία ετοιμάζω μια μεγάλη μεταγραφή του Φράγκενστάιν και μια μεγάλη διασκευή, μια μεγάλη μεταγραφή της Παναγίας των Παρισίων. Αυτή θα έχει τίτλο «Ο Κουασιμόδος των Παρισίων». Είναι τρία θεμελιακά κείμενα που έθεσαν το ζήτημα του φόνου, το ζήτημα του υπερανθρωπικού αθάνατου πλάσματος, ο Φραγκενστάιν, και το ζήτημα της ευγονικής, Παναγία των Παρισίων, σε καιρούς που δεν ξέραμε τις λέξεις αυτές. Σωστά. Δηλαδή, σε έναν 19ο που όλα αυτά εδώ φανόντανε απλά αλόκοτες γοητευτικές ιστορίες, έδεσαν διακυβεύματα. Και προσπαθώ όλα να τα ξαναδώ μέσα στο πρίσμα της νεοτελικότητας. Σας λέω αυτά τα τρία που είναι σχετικά, γιατί όπως ξέρετε όντως γράφω πολλά, ανεβαίνουν πολλά και πολλά διαφορετικά. Ειδικά στη σελίδα σας συνέχεια. Καινούργια πράγματα και μαθαίνουμε βέβαια και όλα αυτά. Κύριε Τριαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, για την κουβέντα σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε φορά που μιλάμε νιώθω ιδιαίτερα οικία, ενώ δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά. Νιώθω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνώ και αυτό εδώ με γεμίζει χαρά. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάρε το δεύτερο μαζί σου.